Αυτό είναι το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. 20 χιλιόμετρα μόλις μακριά από το κέντρο της Αθήνας, στη μονή αυτή κάθε Τετάρτη απόγευμα γίνονται εξορκισμοί και λύνονται μάγια. Τετάρτη βρέθηκε στον ιερό χώρο της μονής, σύμφωνα με πληροφορίες, και η παρουσιάστρια Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η οικοδέσποινα της εκπομπής, Σπίτι μου, σπιτάκι μου, βρέθηκε σύμφωνα με ρεπορτάζ του T-Live στη μονή χθες το μεσημέρι στις 4.30, αλλά και στον προσκυνηματικό χώρο, προκειμένου να λάβει τη χριστιανική αγάπη. Κάθε Τετάρτη το απόγευμα στις 4.30 με 5.30 ψάλλεται παράκληση στον Άγιο Κυπριανό και στην Αγία Ιουστίνη. Χιλιάδες προσκυνητές διαφόρων ηλικιών έρχονται εδώ για να πάρουν ευχές είτε για εξορκισμούς, είτε για λύσιμο στα μάγια, είτε για τυχόν επαγγελματικά, οικονομικά και πάσης φύσεως προβλήματα. Η πίεση των ημερών και η αγχωτική ρυθμή της δουλειάς στην τηλεόραση οδήγησαν την Κωνσταντίνα σε αυτό το μοναστήρι που βρίσκεται στους πρόποδες της Πάρνηθας. Ήταν εντελώς αμακιγιάριστη, με ατιμέλητα μαλλιά και φορούσε μια από τις μακριές φούστες που δίνουν στα μοναστήρια στις γυναίκες όταν φοράνε κοντές φούστες ή παντελόνια. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο T-Life, η Κωνσταντίνα φαινόταν στεναχωρημένη και προβληματισμένη, ενώ ο φίλος της που τη συνόδευε έδειχνε να ξέρει τα κατατόπια και να οδηγεί τη νεαρή παρουσιάστρια μέσα στο παρεκκλήσι της μονής. Πρόκειται για το καταξιωμένο make-up artist Δημήτρη Δημητρούλη, που έχει συνεργαστεί με την Κωνσταντίνα αλλά και με μεγάλα ονόματα της τηλεόρασης και της showbiz. Η μονή βρίσκεται στη Χασιά, μερικά χιλιόμετρα μόλις μακριά από την τηλεοπτική στέγη της Κωνσταντίνας. Κάθε Τετάρτη, όπως αναφέρει το πλήρως ενημερωμένο site της μονής, διαβάζονται οι ευχές των εξορκισμών για όσους πάσχουν από επίρρεια, ακαθάρτων πνευμάτων ή αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα μαγείας. Ο Άγιος Κυπριανός της Ορθοδοξίας εμαρτύρησε στις 2 Οκτωβρίου μαζί με την Αγία Ιωστίνα μαζί. Και γι' αυτό ειδικά έχει το χάρισμα που το Θεό λάβει, επειδή το κάποτε υπηρέτησε τους σατανάς, τους δαίμονες, τώρα να εναντιώνεται εις τους δαίμονες. Η προσευχή για τους εξορκισμούς σε κάποιο σημείο αναφέρεται στη γλωσσοφαγιά. Αν είναι δεδεμένος με μαγείας και πονηρά έργα ή γοητείας ή από 72 γλωσσοφαγιών, εστίν εμποδισμένος και μαγευμένος, και εγκλεί 365 λόγια της μαγείας. Όταν τότε νέος κληρικός διάβαζε μια δαιμονισμένη που μας είχαν φέρει, εναντιανόταν στον Άγιο Κυπριανό και το έλεγε «Ρε προδότη Κυπριανέ», έλεγε ο σατανάς προς τον Άγιο Κυπριανό. «Τι μου ζήτησες και δεν σου το έδωσα, τι επιθύμησες και δεν το απείλαυσες, γιατί ρε με πρόδωσες». Τη συγκεκριμένη μέρα και ώρα και στο συγκεκριμένο μοναστήρι πάνε άνθρωποι που έχουν κάποιο μεγάλο πρόβλημα που τους απασχολεί και θεωρούν ότι κάποιος έχει κάνει μάγια τα οποία και δημιούργησαν το πρόβλημα. Τόσο η παράκληση των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, όσο και το διάβασμα των ευχών αμέσως μετά από τους μοναχούς έχει να κάνει σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, με την επίλυση προβλημάτων μαγείας.